Σοφοκλή, σημαντικός ο βαθμός που πήρατε σήμερα κόντρα σε έναν από τους πρωτοπόρους πρωταθλήματος. Αλλά νομίζω ότι η εντύπωση που βγάλαμε όλοι ήταν ότι μάλλον δεν πρέπει να είστε και πολύ χαρούμενοι, γιατί ήσασταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια και είχατε και τις ευκαιρίες να πάρετε την νίκη. Κοιτάξτε, ήταν το πρώτο πράγμα που είπαμε μέσα από τη τρία μόλις επιστρέψαμε στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν ότι πραγματικά δεν είμαστε χαρούμενοι. Δεν πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, γιατί παλέψαμε και νομίζω είχαμε αξιόλογες ευκαιρίες για να πάρουμε το διπλό μέσα στην Τρίπολη. Είναι βέβαια ένα στυλ που έχουμε που προσπαθούμε σε κάθε αγώνα για την νίκη. Δεν μπορώ να πω ότι το σημερινό παιχνίδι το είδαμε μόνο σαν ντέρμπι, ιδιαιτερότητες, να δώσουμε περισσότερο πάθος. Είναι σε όλους τους αγώνες έχουμε το ίδιο πάθος. Είμαστε παιδιά. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας, οικογένειές μας, κάνουμε θυσίες, αλλά μας αρέσει πάνω απ' όλα η ομάδα. Κάνουμε το κάτι παραπάνω για τη γάμα εθνική, το ευχαριστούμαστε πάρα πολύ. Και νομίζω ότι είναι κάποιες φορές η τύχη δεν μας γυρίζει την πλάτη, αλλά πεισμόνουμε και πιστεύουμε ότι θα γυρίσει αυτό σύντομα. Και απορία αρκετών φιλάθλων ήταν πώς η ομάδα με το ποδόσφαιρο, αυτή η ομάδα που έπαιξε αυτό το ποδόσφαιρο σήμερα, έχει μαζέψει μόλις 2 και έναν σήμερα 3 βαθμούς. Σωστά, ήταν κάποιες άτυχες στιγμές στα πρώτα παιχνίδια. Πραγματικά ήταν λάθη δικά μας, αλλά ήταν ατομικά που δεν μπορούσαμε να τα κοντρολάρουμε και εκεί χάσαμε τους βαθμούς. Βέβαια από ό,τι είδαμε, όλα είναι λεπτομέρειες, όπως και τελευταία χρόνια η φάση του Πανακαδικού, τα 2-3 τέταρτα χαμένα δικά μας, όλα είναι λεπτομέρειες. Οπότε θα συνεχίσουμε ακόμα και την τύχη, ακόμα και η ικανότητα παραπάνω να βάλουμε και δυνάμεις, να πάρουμε τις νίκες μας και να ανέβουμε. Η σημερινή εμφάνιση και το αποτέλεσμα σας δίνει έτσι και λίγο αυτοπεποίθηση παραπάνω ότι μπορείτε με οποιονδήποτε αντίπαλο να τον κοντράρετε. Η αλήθεια είναι αυτή. Επειδή στη Βόρεια και Μιλία κάτω στο Μελιγό δεν είμαστε από μακριά τα αστικά κέντρα και δεν μπορούμε να έχουμε καλή εικόνα για τους αντιπάλους μας. Ωστόσο, μέσα από τους αγώνες βλέπουμε και τους τελευταίους τρεις ειδικά ότι πραγματικά μπορούμε να κοντράλουμε τον οποιοδήποτε. Πράγμα που θα το κάνουμε μέχρι το τέλος, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο αντίπαλο και από το 1 μέχρι το 90 φυσικά. Και φαντάζομαι για να κλείσουμε σήμερα, είχατε και ένα παραπάνω κίνητρο να παίξετε και για τον προπονητή σας, τον Κώστα Καλογιαννίδη, που παρά το γεγονός ότι είχε αυτή την απώλεια του πατέρα του, ήταν στο γήπεδο και σας στήριξε και αυτός. Κοιτάξτε, είναι πράγματα καθημερινά, είναι πράγματα που θα τα βιώσει οποιοδήποτε στη ζωή του. Το οποίο ήρθε και να βρουν σε ενεδρία και στον coach αλλά και σε εμάς μέσα στη εβδομάδα. Το θέμα είναι το περίσσιο θάρρος που έχει αυτός ο προπονητής, αυτός ο άνθρωπος, ο τρόπος που το αντιμετώπισε και εμείς μόνο να τον αγκαλιάζουμε και να το στηρίξουμε που μπορούσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια.